ας είναι ευλογημένο. Παγιδευμένοι μέσα σε ένα σύστημα ζωής όπου από πολύ μικρούς μας εκπαίδευσαν να ζούμε μέσα στο φόβο, αποδεχόμαστε πλέον το φόβο σαν κάτι το φυσιολογικό. Όπως κάποιος που κολυμπά στη θάλασσα αισθάνεται φυσικό το γεγονός ότι είναι μέσα στο νερό, έτσι και εμείς ζώντας αυτήν τη ζωή, έτσι όπως μας εκπαίδευσαν, αισθανόμαστε σαν κάτι το πολύ φυσικό να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο φόβος έγινε η δεύτερη φύση μας. Δεν αντιδρούμε, δεν έχουμε δημιουργήσει μέσα μας μηχανισμούς που θα μας προστάτευαν από τις συνέπειες που προκαλεί ο φόβος στους ανθρώπους. Η εκπαίδευσή μας άρχισε σχεδόν από τα πρώτα μας βήματα. Φάε το φαγητό σου, γιατί θα έρθει ο μπαμπούλας. Μη βγεις στο δρόμο, θα σε φάει ο κακός ο λύκος. Και ιστορίες με δράκους, φαντάσματα και ό,τι άλλο ήταν εύκαιρο. Η εκπαίδευσή μας συνεχίστηκε αργότερα, με ταινίες τρόμου, όπου πλέον είχαμε και τη δυνατότητα να δούμε με τα μάτια μας τον μπαμπούλα και τον κακό το λύκο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε επίσης κεφάλια να κόβονται, άντερα να χύνονται στο δρόμο, δολοφονίες, απαγωγές, εκμετάλλευση ανθρώπων και ό,τι άλλο φρικιαστικό μπορεί να μας προσφέρει η τέχνη του κινηματογράφου και η σκοπιμότητα της τηλεόρασης. Το θεωρούμε φυσιολογικό και αυτό. Να καθόμαστε δηλαδή 2 ώρες και να βλέπουμε σαν υπνοτισμένοι όλα αυτά τα φρικιαστικά που ανέφερα προηγουμένως και να μην μπορούμε να κουνηθούμε από την αγωνία, ούτε να αλλάξουμε κανάλι. Και το ονομάζουμε αυτό, παιδιά μου, διασκέδαση. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τη λέξη διασκέδαση όμως. Η διασκέδαση σκοπό έχει να χαρεί η ψυχή μας, εντός παρενθέσεως ψυχαγωγία, και όχι να τον τρομοκρατήσει. Γιατί αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε κάνει αυτές τις 2 ώρες είναι να φοβήσουμε ακόμα περισσότερο το υποσυνείδητό μας, να τρομάξουμε την ψυχούλα μας και να βοτιχτούμε ακόμα πιο βαθιά στη θάλασσα του φόβου που κολυμπάμε από την ημέρα που γεννηθήκαμε, παιδιά μου. Και βέβαια το βράδυ θα δούμε άσχημα όνειρα και εφιάλτες και αυτό πάλι το θεωρούμε φυσικό. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε την επίδραση που μπορεί να έχει στον ψυχισμό μας η φρίκη που βλέπουμε στις ταινίες. Γι' αυτό και την άλλη μέρα θα δούμε κάποια άλλη φρικιαστική ταινία και άλλη την επόμενη και πάει λέγοντας. Και καθημερινά ο ψυχισμός μας θα τραυματίζεται όλο και περισσότερο, ώσπου οι συνέπειες αυτής της κατάστασης θα μας εκδηλώσουν προβλήματα ψυχολογικά, συμπτώματα κατάθλιψης, υστερίες και γενικά ένας άλλος εαυτός κάποια στιγμή θα κάνει την εμφάνισή του και θα μας κυριεύσει. Μην πάει το μυαλό σας σε δαίμονες. Δεν λέω αυτό. Οι περισσότεροι που ισχυρίζονται ότι έχουν καταληφθεί από δαίμονες, να το ξέρετε ότι στην ουσία υποφέρουν από διπολικότητα. Είναι καθαρά θέμα ψυχιατρικής επιστήμης. Απλά κάποια στιγμή ξεχυλίζει ο φόβος που χρόνια μας καλλιεργούσαν και στη συνέχεια τον ποτίζαμε και εμείς και έγινε δέντρο τεράστιο που μας σκέπασε με τα κλαδιά του. Δεν είναι ότι απλά έχουμε χάσει το παιχνίδι της ευτυχίας μέσα από τα χέρια μας, αλλά είναι σαν συνειδητά να το έχουμε σπρώξει μακριά μας. Το σύστημα καλά μας εκπαίδευσε και εμείς ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του συστήματος. Βλέπετε, ένας φοβισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Γίνεται εύκολα πυθύνιο όργανο του κάθε κατεργάρη καιροσκόπου που έχει ανάγκη να ενταχθεί σε κάποια ομάδα ανθρώπων. Για να νιώθει δυνατός και άφοβος, είτε αυτό είναι ένα πολιτικό κόμμα, είτε παραθρησκευτική ή και θρησκευτική οργάνωση ακόμα. Εύκολα γίνεται φανατικός ο άνθρωπος αυτός και γενικά εύκολα αφήνει το σύστημα να τον καταπιεί και να τον ξεράσει αργότερα όταν θα είναι άχρηστος πλέον στο σύστημα, χωρίς καμία αντίσταση. Έχουμε πλέον ανάγκη να ζούμε στο φόβο. Οτιδήποτε παράγει φόβο πουλάει. Οτιδήποτε προάγει ελπίδα και χαρά φάβεται, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον για κανέναν. Βλέπω καθημερινά στο διαδίκτυο να κοινοποιούνται σαν στραγάλια άρθρα που αναφέρονται σε πολέμους, καταστροφές, φρίκι, δυσίωνες προφητείες και γενικά οτιδήποτε παράγει φόβο και απελπισία για τις ψυχές των ανθρώπων. Ήθελα να ρωτήσω κάποτε κάποιον από αυτούς που τα κοινοποιούν,
Γιατί, παιδί μου, το κάνεις αυτό? Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι ανακάλυψες κάτι το πολύ σημαντικό που πρέπει να μοιραστείς μαζί μας? Ότι θα γίνουν πόλεμοι και καταστροφές? Ποιος ο λόγος που το κοινοποιείς? Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έτσι θα φοβήσεις τους ανθρώπους, χωρίς την ουσία να έχεις προσφέρει τίποτα στη ζωή τους, απλά τους φόβησες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι που ανακάλυψες εσύ για να νιώθεις την ανάγκη να το προβάλλεις. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ανάγκη να κοινοποιείς θέματα που δίνουν ελπίδα, κουράγιο, αγάπη και γενικά είναι ευεργετικά για τον ψυχισμό των ανθρώπων? Να ρωτήσω και γενικά, γιατί όλοι μας προβάλλουμε τον φόβο και το κακό? Γιατί οι ειδήσεις έχουν για πρώτο θέμα ότι παράγει κακό, φόβο και απελπισία? Στην πραγματικότητα όμως δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Την απάντηση την ξέρω. Προβάλλουμε το φόβο γιατί έχουμε μάθει να ζούμε μέσα σε αυτόν και γιατί μας φαίνεται σαν κάτι το φυσιολογικό. Ας δούμε όμως τι μας συμβαίνει όταν ζούμε μέσα στο φόβο, παιδιά μου. Ζώντας το φόβο, πρώτα απ' όλα χάνουμε τη χαρά της ζωής. Είμαστε μουδιασμένοι και ανίσχυροι να αντιδράσουμε σε ό,τι κάποιος άλλος θα μας επιβάλλει. Η ζωή περνά δίπλα μας, κουβαλώντας τα δώρα της, που πρέπει να πάρουμε εμείς, και εμείς φοβόμαστε να απλώσουμε το χέρι, ακόμα και να τα αγγίξουμε. Εύκολα αφήνουμε όλες τις ευκαιρίες να μας προσπεράσουν, γιατί δεν τολμάμε από φόβο. Χωρίς να το ξέρουμε, διώχνουμε την ευτυχία μακριά μας. Και πώς συμβαίνει αυτό? Ζώντας το φόβο, παράγουμε αρνητική ενέργεια. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και όταν εκπέμπουμε αρνητική ενέργεια, τι συμβαίνει? Όλα τα άσχημα που υπάρχουν γύρω μας έρχονται και κολλάνε επάνω μας. Αναποδιές, κακοτυχία, ατυχήματα, κακομοιριά και ένα σωρό άλλα κακά. Στην πραγματικότητα, φέρνουμε στη ζωή μας, χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να το επιδιώκουμε, συνειδητά πλέον, όλα όσα φοβόμαστε να εμφανιστούν σε αυτήν, να εμφανιστούν στη ζωή μας. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Και το κυριότερο, αν θέλετε απ' όλα, ζώντας το φόβο, τρέφουμε τον πονηρό, παιδιά μου, και τους οπαδούς του και τους κάνουμε πιο δυνατούς. Γιατί ο πονηρός τρέφεται από τον φόβο μας. Από την αρνητική ενέργεια που παράγουμε. Αυτή είναι η τροφή του. Και όσο εμείς ζούμε στο φόβο και τον ταΐζουμε, το κακό δυναμώνει σε όλο τον πλανήτη και τον κυριεύει σιγά σιγά. Και η ζωή μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Πόσο δύσκολο είναι, παιδιά μου, να το καταλάβουμε αυτό? Μόνοι μας, επειδή έτσι μας εκπαίδευσε το σύστημα από μικρούς. Μόνοι μας, λοιπόν, διώξαμε την ευτυχία μακριά μας και ζούμε μέσα στη δυστυχία και την απόγνωση. Το σύστημα εποφελείται από αυτή την κατάσταση. Όταν εμείς είμαστε φοβισμένοι, το σύστημα μπορεί και κοιμάται άφοβα. Οι θρησκείες σε όλο τον κόσμο εποφελούνται από αυτήν την κατάσταση. Εύκολα μπορούν να ελέγξουν τους φοβισμένους πιστούς τους και να αποφεληθούν οικονομικά από αυτούς. Οι διάφορες οργανώσεις, τα μεγάλα αφεντικά και οι επιχειρήσεις εύκολα ελέγχουν τους ανθρώπους με τον φόβο μη χάσουν τις δουλειές τους. Και γενικά ο φόβος κυριαρχεί και μας αφοπλίζει σε κάθε επιδίωξη που επιχειρούμε. Αρκετά όμως με το φόβο. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε καταλάβει την ολέθρια για τη ζωή μας παρουσία του. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αποβάλουμε το φόβο από τη ζωή μας και να γνωρίσουμε επιτέλους την ευτυχία που όλοι κατά βάθος επιδιώκουμε και αναζητούμε. Καταρχήν, με όλα όσα ανέφερα προηγουμένως για το πώς λειτουργεί ο φόβος στη ζωή μας, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε θυμώσει αρκετά με τον εαυτό μας για το σημείο που έχουμε φτάσει. Ο θυμός στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλός και απαραίτητος, γιατί θα μας δώσει την απαιτούμενη δύναμη που χρειαζόμαστε για να αγωνιστούμε, να αποβάλουμε το φόβο από τη ζωή μας. Θα μας δώσει την δύναμη να σπάσουμε τα κλαδιά από το δέντρο του φόβου που μας έχουν σκεπάσει και να βγούμε στο φως. Να γνωρίσουμε την ευτυχία και εμείς. Αν σε κάθε περίπτωση που νιώθουμε φόβο, έτσι γενικά και αόριστα, ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι ακριβώς είναι αυτό που φοβάται, τις περισσότερες φορές δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Φοβόμαστε, έτσι αόριστα. Η φαντασία μας που γεννήθηκε και μεγάλωσε και αυτή
μέσα στο φόβο, μας παίζει τα δικά της παιχνίδια. Πολλές φορές παραδεινόμαστε στο φόβο για κάποιο θέμα, γιατί μας είναι πιο εύκολο να παραδοθούμε παρά να πολεμήσουμε για να τον ξεπεράσουμε. Είπαμε ότι ο φόβος παράγει αρνητική ενέργεια και στην αρνητική ενέργεια έρχεται και κολλά κάθε τι κακό. Και το κακό θα συνεχίζεται όσο εξακολουθούμε να ζούμε στο φόβο. Όσοι όμως από εμάς αποφασίσουμε κάποια στιγμή να ελευθερωθούμε από τον φόβο και να αποκτήσουμε την ευτυχία, να τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να τυθασέψουμε τη φαντασία μας. Τα όρια του τι μπορούμε και του τι δεν μπορούμε να κάνουμε, να τα ορίζουμε εμείς με τη λογική μας και την πίστη μας. Την πίστη μας στο Θεό πρώτα, αλλά και στον εαυτό μας. Και αφού θα καταφέρουμε να ελέγχουμε τη φαντασία μας, μετά θα πρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ευεργετική ευλογία του Θεού και στην αγάπη Του για τους ανθρώπους. Να αφήσουμε να νιώσουμε επιτέλους την προστασία Του, την ευλογία Του, την παρουσία Του στη ζωή μας. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει. Έχουμε ελεύθερη βούληση που μας κάνει να διαφέρουμε από ένα ρομπότ. Ναι, δεν επεμβαίνει. Έχει αφήσει όμως μόνιμα την ευλογία Του για τον άνθρωπο να υπάρχει στον κόσμο μας. Έχει αφήσει την ενέργεια της προστασίας Του να μας σκεπάζει. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Όταν θα έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε τη φαντασία μας και να μην της επιτρέπουμε να μας παρουσιάζει σενάρια καταστροφής που μας πλημμυρίζουν από φόβο και μας ακινητοποιούν, τότε πλησιάζοντας με πίστη και εμπιστοσύνη την ενέργεια του Θεού, αληθινή και ξεκάθαρη, τότε τι θα συμβεί? Η αρνητική ενέργεια που παράγαμε έως τώρα θα αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά, έως ότου φτάσουμε στο σημείο να εκπέμπουμε αισιοδοξία, αγάπη, ελπίδα, καλοσύνη και το κυριότερο, θετική ενέργεια. Ο πονηρός και το κακό γύρω μας δεν θα έχει τροφή για να τραφεί από εμάς. Θετική ενέργεια. Και όμορφα πράγματα θα αρχίσουν να συμβαίνουν στη ζωή μας. Οι αναποδιές θα εξαφανιστούν, ο ψυχισμός μας θα αναθαρρύσει και θα γιατρευτεί και επιτέλους, ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή μας, θα νιώσουμε τι θα πει ευτυχία. Κάτι που πάντα ήταν κοντά μας, αλλά ο φόβος μας εμπόδιζε να απλώσουμε το χέρι και να την πιάσουμε. Θα μοιραστώ τώρα μαζί σας κάποια σκονάκια που θα σας βοηθήσουν στον αγώνα που πρέπει να κάνετε για να ξεπεράσετε την τάξη του φόβου και να προβιβαστείτε στην τάξη της ευτυχίας. Πρώτα απ' όλα, πίστη και αγάπη για τον Θεό. Πίστη και αγάπη για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την Μητέρα μας Παναγία, τους Αγίους μας. Πίστη και αγάπη, παιδιά μου, πάντα θα είναι κοντά σε όσους τίμια και ειλικρινά θέλουν να αγωνιστούν για την ευτυχία τους. Όταν έχουμε, παιδιά μου, τέτοιο οπλοστάσιο στα χέρια μας, τι να φοβηθούμε? Γιατί να φοβηθούμε? Μετά θα πρέπει να κάνετε και εσείς τα αυτονόητα. Μην παρακολουθείτε εσείς και τα παιδιά σας τρομακτικές ταινίες, κωμωδίες όπου μπορείτε, ντοκιμαντέρ, χρήσιμα πράγματα. Έτσι δεν θα βαρύνετε το ψυχισμό σας με δυστυχία και φόβο. Μη φοβίζετε τα παιδιά σας με μπαμπούλες και δράκουλες για να φάνε ή για να πειθαρχήσουν. Ας βγάλουμε επιτέλους μία άφοβη γενιά. Μην είστε κακοπροαίρετοι με τους άλλους ανθρώπους. Ζήστε στην αγάπη και στην καλοσύνη. Αν είστε καλοί, καλά πράγματα θα έρχονται να σας συναντούν. Αγαπήστε τη ζωή. Χαρείτε την. Νιώστε την. Δυναμώστε από αυτήν. Και να θυμάστε πάντα ότι όσο πολύτιμοι νομίζετε ότι είστε εσείς, άλλο τόσο πολύτιμος, παιδιά μου, είναι για τον Θεό και ο διπλανός σας. Αφήστε, παιδιά μου, να γίνετε ευτυχισμένοι, γιατί το αξίζετε. Να είστε ευλογημένοι και ευτυχείς.